Φίλες και φίλοι, όλοι γνωρίζουμε, δεν υπάρχει πτυχή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου μας που να μην έχει καταστραφεί από τα 4 χρόνια της μνημονιακής λέλαπας. Εμείς λοιπόν σήμερα που οι άνεργοι ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο, που σε μια χώρα 11 εκατομμυρίων έχουμε 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, σήμερα που ανασφάλιστοι άνθρωποι πεθαίνουν έξω από τα νοσοκομεία και χιλιάδες άνθρωποι ζουν άστεγοι στην Αθήνα και παντού, σήμερα που χιλιάδες άνθρωποι ζητάνε τροφή μέσα στα σκουπίδια, σήμερα που η ανεργία είναι στο 28% επίσημη, και ποιος ξέρει πόσο είναι ανεπίσημη, και η επίσημη ανεργία για τους νέους μέχρι 25 ετών είναι στο 60%, εμείς επιλέγουμε να συγκρουστούμε με τοπικά, με την πολιτικά, με τοπικά, με την κυβέρνηση και με τα μνημονιακά σκυλιά της. Είναι άκρος υποκριτικό αυτό που κάνουν οι άλλοι υποψήφοι που επικεντρώνουν την παρέμβασή τους σε τούτες τις εκλογές σε στενά αυτοδιοικητικά πλαίσια. Και το κάνουν ακριβώς επειδή ξέρουν ότι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Το κάνουν ακριβώς επειδή ξέρουν ότι προέρχονται από τα μνημονιακά κόμματα που κατέστρεψαν τη ζωή όχι μόνο του λαού της στερεάς Ελλάδας, αλλά όλης της χώρας. Αυτοί λοιπόν οι συστημικοί, οι μνημονιακοί υποψήφοι με περισσή υποκρισία και θράσος θέλουν να κάνουν το λαό να ξεχάσει πως είναι τα δικά τους κόμματα, οι δικές τους πολιτικές που έφεραν το λαό σε τούτη την κατάσταση και προσπαθούν να μας πείσουν ότι θα είναι οι πιο ικανοί διαχειριστές της μνημονιακής μιζέρια και εξαθλίωσης που οι ίδιοι επέβαλαν. Εμείς λοιπόν διαλέγουμε μέσα σε όλη αυτή την πολιτική συγκυρία να αντιπαρατηθούμε με τοπικά με όλους αυτούς τους ανθρώπους και να τους πούμε ότι είναι εκείνοι υπεύθυνοι για αυτό που ζούμε τώρα. Διαλέγουμε να πούμε ποιος είναι υπεύθυνος για την κρίση, ποιος είναι υπεύθυνος για τον Καλλικράτη, ποιος είναι υπεύθυνος για τον εργασιακό μεσαίωνα, ποιος είναι υπεύθυνος για τη συρρήκνωση των δημοκρατικών και πολιτικών μας δικαιωμάτων. Τα 4 χρόνια που πέρασαν από τις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές φανέρωσαν και στο πιο δύσπιστο το πλήρως αντιδραστικό πρόσωπο του Καλλικράτη. Εμείς θεωρούμε πως η τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι όπως λειτουργεί τώρα στο σύνολό της, αποτελεί τμήμα του κρατικού μηχανισμού, αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτικής, ιδεολογικής και οικονομικής λειτουργίας του αστικού κράτους, που εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη αναπαραγωγή των καπιταλιστικών σχέσεων εξουσίας και εκμετάλλευσης. Με τη συνεχιζόμενη όξυνση της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, ο Καλλικράτης θεωρούμε πως αποτέλεσε την εφαρμογή των μνημονίων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρούμε πως ο Καλλικράτης αποτέλεσε το όχημα εκείνο για την επίτευξη της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής της Τρόικας, της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.